Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε Αθλητικός Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Αλήθεια λες. Παρά θα πάμε και τις 6.30 στην πρώτη-τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Στο ναι. πρώτο-τελευταίο All About Aris On Air. Όχι. Όχι! Και την άλλη εβδομάδα. Και την άλλη εβδομάδα. Για μια μισή ώρα. Παράλλη δεν ξέρω. Για μια μισή ώρα θα τα λέμε παρέα λοιπόν. Χρήστος Σαλτίδης, Νίκος Παδόπουλος. Στην πρώτη-τελευταία εκπομπή σίγουρα για αυτή την εβδομάδα. Αυτό είναι το δεδομένο με το οποίο προχωράμε με όλη την ειδησιογραφία κυρίως γύρω τον ποδοσφαιρικό Άρη. Έχουμε και μπάσκετ βέβαια, τα είπαμε βέβαια αναλυτικά πολύ με τον Αντώνη χθες. Μπορεί να ασχοληθούμε και λίγο αύριο, διότι έχουμε παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο με τον Ιωνικό στην Αθήνα για το κύπελλο Ελλάδος. Αλλά υπάρχει και το παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα. Υπάρχουν και γενικότερα άλλες εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα, πωλήσεις, μεταγραφές που βρίσκονται στο προσκήνιο και τρέχουν παράλληλα με το αγωνιστικό, για το οποίο θα δούμε κατά πόσο θα προλάβουμε να σας έχουμε και κάτι επιπλέον, διότι αυτή την ώρα πρέπει να έχει τελειώσει η προπόνηση, να τελειώνει, σαν τελειώματα να είναι περίπου. Για να δούμε τι είχαμε για την προπόνηση που πιθανότατα να έδωσε εισαγωγικά και τις πρώτες σκέψεις του Άκη Μάτζιου για το παιχνίδι της Κυριακής. Είναι ένα σημείο αναφοράς η πρώτη εντεκάδα του 50χρονου τεχνικού. Πώς θα παρατάξει τον Άρη. Ο Χρήστανος δεν θέλει να τα πούμε φυσικά όπως πάντα κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλά, θα ξυπνήσουμε τώρα το. Α, ξυπνήσουμε τον αντίπαλο πραγματικά, γιατί είναι σε πάρα πολλές επιλογές που έχει ο Μάντζιος αυτή τη στιγμή και είναι δύσκολο να βρει τι θα κατεβάσει. Θα δούμε αν θα έχουμε κάτι στη διάρκεια της εκπομπής ρεπορταζιακά από την προπόνηση. Έχουμε Φετφατζίδη, έχουμε Ματέο Γκαρσία, έχουμε σκέψεις για εντεκάδα σε θεωρητικό επίπεδο. Περισσότερο, όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε και μαζί σας. Επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων με την εκπομπή, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 542-22 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Θα βάλουμε λίγο και ένα φρένο σε αυτή την μεταγραφολογία και το κύμα ονομάτων που υπάρχει όσον αφορά το κεντρικό αμυντικό που θα αποκτήσει ο Άρης, διότι μου έχετε στείλει και κάποιοι από εσάς, έχω διαβάσει κάτι απίστευτα ονόματα που είναι πολύ μακριά από πήραμε την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα ξαναπώ για, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχω ρωτηθεί και έχω απαντήσει, δεν υπάρχει θέμα Ρισβάνη. Αυτή τη στιγμή δεν λες υπάρχει εσύ. Θέμα Ρισβάνη. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Πάντα μιλάμε για το τώρα. Μην είσαι ποτέ απόλυτος. Δεν είμαι απόλυτος. Σήμερα 6 ώρα δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή. Σήμερα με τα τωρινά δεδομένα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα Ρισβάνη. Είσαι σίγουρος? Ναι. Είπα Άρης. Πάντα είμαι σίγουρος για ό,τι λέω. Ανακοινώνει. Πάντα είμαι σίγουρος για ό,τι λέω. Δεν το μεταφέρω επιπόλαια. Αυτή τη στιγμή, τώρα σε τρεις μέρες θα μπουν. Α, μήπως θα δούμε το Ρισβάνη. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα Ρισβάνη. Θα δώσουμε το ρεπορτάζ για το κεντρικό αμυντικό και το. Ο Μάντζιο το ρώτησες. Αριστερό μπακ. Δεν είναι μόνο θέμα θέλει ο Μάντζιο. Θα είναι και τι ταιριάζει στην ομάδα αυτή τη στιγμή και τι χρειάζεται η ομάδα. Τι ταιριάζει, ποιο το αποφασίζει τώρα. Τι, ποιο το αποφασίζει. Η λογική. Η λογική αποφασίζει. Ένα γκρουπ ανθρώπων. Ποιοι. Καρυπίδης, Μάτσιος και Κερίδης. Τελειώσαμε τον πρώτο. Τελειώσαμε. Να ξέρεις. Θα πάρει τον Γκίκερ, θα του πει ο Ρισβάνης έχετε αύριο στις 6. Εντάξει, πρέπει. Εγώ σου λέω σήμερα. Μέχρι και σήμερα θέμα Ρισβάνη δεν υπάρχει. Αν προκύψει αύριο, τι θα σου πω. Okay. Λοιπόν. Εντάξει, ξένο ήταν ο στόπερ. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Ήθελα να δω όμως έτσι μ' αρέσει. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έρχεται. F5. Πάλι. Ναι. Άντε, κάνει. Λοιπόν, θα πούμε και για το ΦΕΤΦΑ. Τις τελευταίες εξελίξεις σε μια υπόθεση που φαίνεται ότι οδεύει νομίζω σιγά σιγά προς το τέλος της. Αύριο. Και είναι και ένα θέμα τώρα. Περιμένει ο Μάτσιος κυρίως είναι αυτός που καίγεται περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Για να ξέρει, θα τον έχει και στη διάθεσή του ο Μάτσιος ερχόμενης Κυριακής. Να μην τον έχει. Γιατί μπορεί ο Φετφατζίδης να τελειώσει μέχρι και το βράδυ μεταγραφή ενδεχομένως. Να μην τον έχει. Και να φύγει αύριο για το Κατάρ το παιδί. Και να τον έχει δηλαδή στη διάθεσή του και να φύγει τη Δευτέρα για το Κατάρ. Πιστεύει θα μπει. Θα μπει και θα παίξει. Το Κατέρ. Ντάνιελ Μαντσίνη. 2-0 με Μαντσίνη. Τον βλέπω πολύ ωραίο, ρεξάτο, ενδεκαδάτο την Κυριακή μαζί με Μπρούνο Γκάμα να αλωνίζουν στις πλευρές του Φακούντο Μπερτόγλιο. Θα δούμε αναλόγως. Και να δούμε πώς θα καλυφθεί και το κενό του Σάκετς πιθανότατα με τον Ρόουζ. Αλλά θα περιμένουμε. Πρέπει να είναι στα τελειώματα, δεν έχει τελειώσει η προπόνηση. Θα δούμε κατά πόσο θα προλάβουμε να έχουμε και λίγο ρεπορτάζ από την πρώτη προπόνηση τακτικής όπως αναμενότανε. Από τον προπονητή του Άρη, διότι την Τρίτη έγινε μια αποφόρτιση. Χθες δόθηκε έμφαση κυρίως στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης από τον γυμναστή της ομάδας, τον Νίκο τον Αμανατίδη, και κάποιες ασκήσεις με μπάλα που έγιναν με τους παίκτες να χωρίζονται σε γκρουπάκια. Σήμερα περιμέναμε να δούμε αν θα δείξει κάτι τακτικό. Νομίζω θα το κάνει, θα το έχει κάνει λογικά. Θα μεταφέρουμε το ρεπορτάζ στην συνέχεια πάνω
σε αυτό το κομμάτι. Εγώ αυτά είχα να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπορεί να συνεχίσει εσύ. Όχι, τι θέλετε να σα πω. Να μα πει για το Φετφατζίδι, Χρήσανθε. Άντε, ο κόσμο ρωτάει. Για το Φετφατζίδι. Όχι. Να μα πει για το Ματέο, Χρήσανθε. Για το Ματέο, τι να σα πω. Έχει κλείσει ο Ματέο, είναι τυπικό το θέμα. Αλλά μην τα λε εμένα αυτά, αυτά λοιπόν. Αν δεν. Εντάξει, υπάρχουν κανένα δυο. Οι Σέρβοι. Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στο μυαλό του το καλό του Άρη, αλλά προσπαθούν να τρυπήσουν το σύλλογο. Παιδάκι. Πολλοί μάλιστα από αυτούς είναι και σε εισαγωγικά αριανοί. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι και πολύ, γιατί αυτό επιδιώκουν κάποιοι ανυπαρκτόπουλοι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω χαβαλέ, παραδείγματος χάρη με την ήττα από την Κόλος. Δεν μπορώ να κάνω χαβαλέ. Δημόσια. Είναι άλλο από μια κουβέντα στο μεταξύ μας, το καφέ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν μπορώ να κάνω μια σελίδα στο Facebook να είμαι αριανός και να ξεφωνίζω τον Άρη. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τρυπάω τον Άρη ενώ είμαι αριανός. Άλλοι το έχουν αυτό και φυσικά εμείς είμαστε εμπόδιο, Νίκο, σε αυτούς. Είμαστε εμπόδιο γιατί από τη μία αναδεικνύουμε τα τρυπήματά τους και από την άλλη χαλάμε τη μανέστρα των μίντια της πόλης. Τα μίντια της πόλης πρέπει να στελεχώνονται από ανθρώπους οι οποίοι ξεφωνίζουν τον Άρη, βρίζουν τον Άρη και κάνουν τουμπεκί στα θέματα του ΠΑΟΚ. Δεν αναδεικνύουν θέματα όπως αυτό με την Ξάνθη. Είναι όλα καλώς καμωμένα, χορεύουν στους ρυθμούς που επιτάσσει και θέλει ο συμπολίτης και σε καμία των περιπτώσεων δεν βγάζουν τα άπλητά τους στη φόρα. Αντιθέτως, ψάχνουν το οτιδήποτε στον Άρη για να το αναδείξουν. Αρνητικό. Συνήθως ναι, αρνητικό. Εμείς λοιπόν που δεν είμαστε σε αυτό το κομμάτι και μάλιστα είμαστε και κάπως μαχητικοί, νομίζω αυτό μας το αναγνωρίζει ο κόσμος, βρισκόμαστε συχνά στο στόχαστρο των τρύπιων. Αυτών που τρυπάνε την ομάδα δηλαδή. Των φαινομενικά αριανών που μπορεί να πετάνε μία λέξη αντεθνική για να χαρακτηρίσουν τον ΠΑΟΞΥ και να το παίξουν μάγκες, αλλά την ίδια στιγμή λειτουργούν πραγματικά με τη βρισιά κατά των αριανών. Και μάλιστα στο σώμα του Άρη, στο σώμα του Θεού του πολέμου. Αυτοί είναι που απαξίωσαν τον Καρυπίδη όταν ήρθε. Αυτοί είναι που ψάχνουν μια αρνητική είδηση για να ορμήξουν στους δημοσιογράφους του Άρη, είτε κάνουμε καλά τη δουλειά μας είτε όχι. Αυτοί είναι οι εξυπνάκηδες που ξέρουν τα πάντα από προπονητική, από δημοσιογραφία, από εκπομπές, από επικοινωνία, από τα πάντα όλα. Αλλά την ίδια στιγμή, αν τους πάει ένα εξώδικο, κάνουν κολοτούμπες και κυβιστήσεις. Τέλος πάντων. Και πολύ ασχολήθηκε. Αυτοί λοιπόν αμφισβητούν τώρα το θέμα του Ματέου. Ναι. Όπως το αμφισβήτησαν και πριν 15 μέρες. Όταν όμως έρθει ο Ματέου, θα βγάλω την φωτοτυπία του συμβολέου του. Τι σκέφτηκες εσύ? Εγώ φωτογραφία θα βγάλω. Πάνω στο τραπέζι. Και ένα κασκόλ. Θα τη βγάλω όμως πάνω στο τραπέζι και θα τη δείχνω τη φωτοτυπία του συμβολέου. Αλλά τέλος πάντων. Πολύ καλό. Ας μην εκνευριστώ παραπάνω. Γιατί δεν είμαι και εκνευρισμένος βασικά, γιατί με τα σκουπίδια δεν κάνει να ασχολείσαι παραπάνω από το να τα πετάς στη σακούλα και στον κάδο. Πόσο κάνεις δηλαδή για αυτό το διάστημα να ασχοληθείς με τα σκουπίδια? Πόση ώρα σε παίρνει, 15 δευτερόλεπτα? Είναι διαλέξη, σκέφτηκα και εγώ. 15 δευτερόλεπτα. Σήμερα το μεσημέρι. Τα σκουπίδια. Λοιπόν. Λοιπόν. Στο θέμα του Ματέου λοιπόν. Ναι. Ο παίχτης, όσο και αν δεν λέγεται, έχει υπογράψει με τον Άρη. Έχει υπογράψει με τον Άρη. Ο Άρης έχει υπογράψει με τον Ερυθρό Αστέρα και για να ενεργοποιηθεί, γιατί προφανώς και δεν θα πάμε να κάνουμε κακό στον ποδοσφαιριστή, για να ενεργοποιηθεί η υπογραφή, όλες αυτές οι υπογραφές, θα πρέπει να υπογράψει ο ποδοσφαιριστής τη λύση συμβολέου του με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, αυτό το σημείο περιμένουμε, είτε είναι 25 Σεπτεμβρίου είτε είναι 30 Σεπτεμβρίου, είναι το ίδιο πράγμα. Και ξαναλέω, η μόνη περίπτωση να χαλάσει, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, είναι να θελήσει να αυτοκτονήσει ο Ερυθρός Αστέρας αυτό το κομμάτι πάνω, να κρατήσει τον Ματέο με 400.500 πόσα έχει συμβόλαιο, να πληρώσει το 1 εκατομμύριο στην τη Λας Πάλμας, να χάσει και το 1.300 που δίνει ο Άρης, γιατί δεν δίνει 50.000 που χρωστάει στο Ματέο. Κάνα πρόβλημα. Κάνα πρόβλημα. Εκεί είναι η κατάσταση, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
Και μη μας πρίζετε κιόλας άλλο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Ματέο θα έρθει. Λοιπόν, σου είπα, και το τι συμβαίνει και ποιο είναι το μόνο ενδεχόμενο που μπορεί να το χαλάσει. Τώρα τίποτα άλλο δεν μπορώ να σημειώσω πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ωραία. Λοιπόν, η άλλη περίπτωση που συνδέεται με τον Ματέο, αυτή του Φετφατζίδη, είπαμε και στις προηγούμενες μέρες ότι πλέον από την προφορική συμφωνία ταύτιση, πείτε το πώς θέλετε, που φαίνεται να υπάρχει την προηγούμενη εβδομάδα, πάμε πλέον στα συμφωνία. Ναι, εκεί δεν, δεν είμαι το ίδιο σίγουρος για ένα απλό λόγο. Έχουν αποδείξει όλοι αυτοί οι Άραβες και τα λοιπά. Τα γυρνάνε στο τέλος. Ότι, ότι τα γυρνάνε. Και δεν είναι μόνο Άρης, Μάνταλος. Γιατί λέμε μόνο για τον Άρη. Έτσι. Μάνταλος. Δεν είχε τελειώσει το θέμα. Δέχτηκε Αλναστρά, Ντεσδούμ, Νταχλά, Αλάχ Ακμπάρ και όλα τα υπόλοιπα. Δεν τελειώσαμε. Και χάλασε. Βέρντε, ΑΕΚ. Το ίδιο. Ολυμπιακός. Δύο-τρεις τέτοιες περιπτώσεις. Εκεί δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Έχω μόνο την πληροφόρηση από την πλευρά του Άρη. Και από την πλευρά εν μέρη του ποδοσφαιριστή. Δεν μπορώ να τσεκάρω. Συγγνώμη, παιδιά, δεν έχω τη δυνατότητα να τσεκάρω το ρεπορτάζ της Alcor. Πώς λέγεται? Alcor. Αυτή. Alcor. Δεν έχω δυνατότητα τέτοια. Alcor. Να τσεκάρω και να σου πω και κάτι. Άντε και εγώ βρίσκω ένα contact στην Alcor και παίρνω τηλέφωνο τον Αλκορέζο πρόεδρο ή τον Αλκορέζο υπεύθυνο επικοινωνίας και μιλάω. Τον εμπιστευτώ. Τα ξέρω αν λέει σε την αλήθεια ή την πραγματικότητα ή τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αρκούμε λοιπόν στο τι μου λέει ο Άρης, η πλευρά του Άρη και το τι μου λέει η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Αυτοί λοιπόν οι δύο λένε ότι είναι μία ανάσα από το να κλείσουν και είναι στην τελική διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων και όλα τα συναφή για να πάει ο παίκτης στην Alcor. Απλά το θέμα να μην γίνει αυτό που γίνει την προηγούμενη φορά, να πάει Φετφατζίδης κάτω όπως είχε πάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ενώ είχε μια συμφωνία δεδομένη εδώ, πήγε και βρήκε κάτι διαφορετικό εκεί. Ναι. Γιατί θα πρέπει να περιμένουμε, προσέξτε, να πάει κιόλας, να δει και αυτός ότι όλα είναι OK για το δικό του κομμάτι της μεταγραφής, τα ποσά που θα πάρει, τα bonus κτλ. Και μετά να προχωρήσει και να. Παιδιά, μπορεί να του τάξουν, έλα και θα πάρει το 1 εκατομμύριο μπραφ και το άλλο μισό εκατομμύριο σε τρεις δόσεις και να πάει εκεί και αντί για 1 εκατομμύριο μπραφ να είναι μισό εκατομμύριο μπραφ. Ναι. Παίζουν όλα αυτά το ρόλο του, σας λέω έτσι πολύ απλοϊκά για να καταλάβετε. Ναι. Αυτό που με ρωτάς, φίλε Αλέξανδρε, για το ποσοστό που γράφουν οι Σέρβοι για το Ματέο. Ο Αλέξανδρος είναι λίγο περίεργος και δεν του αρέσουν και οι Σέρβοι. Όχι, όχι, δεν το. Το ίδιο έστειλε και σε μένα! Α, το έστειλε και εσένα. Ηρέμησε, Αλέξανδρε. Όχι, ρε φίλε. Το λένε οι Σέρβοι αυτό. Το λένε οι Σέρβοι. Δεν του αρέσει το deal. Έλα, Αλέξανδρε. Έλα, ρε φίλε, να του κάνεις τη συμφωνία. Έλα, ελάτε όλοι. Άνομα. Δεν του αρέσει. Άκουσε με λίγο, άκουσε με. Δεν του αρέσει. Άκουσε με λίγο, μη φωνάζεις. Δεν του αρέσει η συμφωνία. Δεν του αρέσει η συμφωνία. Μη φωνάζεις. Έλα να την κάνεις εσύ. Προσέξτε λίγο. Για να βάλεις. Πού νομίζετε ότι είναι μονόπολη το ποδόσφαιρο. Αν τελικά είναι αυτό το ποσοστό που το αναφέρουν και οι Σέρβοι σήμερα σε ένα δημοσίευμά τους, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ματέο έρχεται στον Άρη και σημειώνοντας μια λεπτομέρεια σημαντική ότι ο παίχτης θα βρει και με τον Άρη στο οικονομικό. Έτσι. Ενημέρωσε τους αυτούς εδώ, τους Κρέβρα, ναι. Πώς λένε. Τσεβέρνα Βέστα. Αυτός εδώ πέρα, ναι. Ότι ο παίκτης τα έχει βρει στον Άρη με το οικονομικό από τον Ιούνιο. Λοιπόν. Από τη στιγμή που δίνεις 1,3, θα το δούμε βέβαια. Όταν με το καλό ολοκληρωθεί κιόλας και θα δούμε. Θα γίνουν γνωστές και κάποιες λεπτομέρειες του deal. Θα έχει και ένα ποσοστό με τα πόλεις ο Αστέρας. Εντάξει. Λογικό είναι. Και αν τον πουλήσει το Ματέο. Λέμε, ρε, να σου χάρη 4. Εντάξει, να μην το πάρουμε τώρα γιατί. Θα πάρει τα δύο. Να μην το πάρουμε τώρα γιατί όταν τον πουλήσω σε 3 χρόνια θα πάρω λιγότερα λεφτά από ό,τι θέλω. Κάτσε να το πουλήσει πρώτα. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα να θέλουμε να προκαταβάλουμε από τώρα. Είδε εσύ όταν ήρθε ο Ακπομ στον ΠΑΟΚ καμία τέτοια αναφορά. Όχι. Όχι. Γιατί. Γιατί ο Αριανός πρέπει να τα ξέρει αυτά όλα. Και να μπαίνει σε ένα κύκλο ισοστρέφειας. Για πες μου λίγο. Τα deal είναι deal και τα κάνουν οι ομάδες. Ναι, γιατί πρέπει να τα ξέρει. Σωστά, Ελλάδος αφανούν. Γιατί πρέπει να το ξέρει. Ή μήπως τώρα διάβασε πουθενά ότι πήρε τα μισά λεφτά. Από όσα παρουσιάσανε. Εμείς όμως πρέπει να μπούμε στην ισοστρέφεια. Εμείς πρέπει να μαλώσουμε με τα ρούχα μας. Δηλαδή φέρνει ο άλλος το Ματέο, πληρώνει 1,3 και εμείς το ασκούμε κριτική. Γιατί θα αφήσει και 50% μεταπόληση και όχι 30, παράδειγμα. Που δεν είναι και 50. Σκεφτείτε αυτό το 50. Που δεν είναι και 50. 30 είναι. Ναι. Αλλά λέμε τώρα. Δηλαδή κάνει μια τέτοια κίνηση, μεγαλειώδη. Γιατί είναι μεγαλειώδης η κίνηση με τόσα λεφτά για τον Άρη. Για τα δεδομένα του Άρη, ναι, είναι. Για τα δεδομένα του Άρη. Κάνει μια τέτοια κίνηση. Φέρνει τον παιχταρά που θέλαμε όλοι.
Τον φέρνει εδώ, τον κάνει, πληρώνει, κάνει ράνι. Γιατί ρε εσύ, καλά ρε, 50% της έδωσες. Πολύ είναι, πολύ. Έχουμε ξαναδώσει. Είναι καλό deal αυτό. Είναι αυτό καλό deal. Έχουμε. Φίλε, τρελαίνομαι. Θα μπω μέσα στο τηλέφωνο. Έχουμε θα μπω. Έχουμε ξαναδώσει τόσο λεφτά για παίχτη. Ναι. Αγάθο στον Αγάθο Κλέος. Τα έδωσε ο Κοντομινάς από τη δεξιά τσέπη στην αριστερή. Απ' τη μία του εταιρεία στην άλλη. Ωραία. Έχουμε δώσει κανονικά τα λεφτά. Πήγε μια... το Λίμπερο και τα έδωσε το Λαμπαουτάρι. Σε μια άλλη εταιρεία λοιπόν τόσα λεφτά. Δεν νομίζω να έχουμε δώσει άλλη φορά. Μια χαρά έχουμε δώσει. Σε ποιον, τόσο πολλά. Τι είναι ένα 300, Είναι σε εκατομμύρια δραχμή. Δραχμή, ρε φίλε. Πόσα είναι. 400 εκατομμύρια δραχμές, πόσο. 900 δώσαμε για τον Αγάθο Κλέος, ρε φίλε. 900. 900 εκατομμυριάρες. 900 εκατομμύρια. 400 εκατομμύρια. Τι 400 εκατομμύρια, τζάμπα πράγμα. Καρυπίδη, ο Κοντομινάς 900 έδωσε. Δεν έδωσε. Ναι, πήρε. Ναι. Πήρε η εταιρεία. Έδωσε και πήρε. Ναι. Έδωσε και πήρε. Εδώ έδωσε 2 εκατομμυριάρες ευρώ ο Κοντομινάς στην ομάδα μετά τον Ζαχουδάνη, ρε. 2 εκατομμυριάρες. Όντως. Χρήστος Γρόλιος πήγε και τα πήρε. Όντως. Βέβαια, με Ζορπίδη. Πάρε μου λίγο το Γρόλιο. Ζορπίδη Παναγούλια. Μάλιστα. Πώς τα ξέρετε αυτά. Ήμασταν λίγο μικροί εκείνη την περίοδο. Έτσι. Θα λέγαμε. 2 εκατομμυριάρες. Πότε έγινε αυτό, 2000. Μετά το Ζαχουδάνη. 2003. Μετά το Ζαχουδάνη. 4. 3-4. 3-4. Αυτό σου λέω. 3-4. Τότε ήμουν 13 χρονών. Άρα νομίζω ότι είναι και δύσκολο να το θυμάμαι. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αλέξανδρε. 5.30. Σου κάνω το τραμπούκο. Έτσι λίγο για να το συναισθανθείς. Για να το καταλάβεις. Θέλω λίγο να μπείτε στο κλίμα. Δεν είναι ανάγκη να ανακατεύουμε τόσο πολύ τα πράγματα και να έχουμε άποψη για όλα. Ενώ μάλιστα κάποια είστε και νέα παιδιά, 20 χρονών, δεν έχετε κάνει συναλλαγή ακόμα στο περίπτερο. Και κρίνετε deal εκατομμυρίων. Θέλω λίγο να προσγειωθείτε ορισμένοι. Το ξέρω ότι το κάνετε με καλή προαίρεση, το κάνετε επειδή είστε αριανάκια φανατικά και θέλετε να πάει μπροστά η ομάδα, αλλά σκεφτείτε λίγο ότι ορισμένα πράγματα από αυτά που λέτε, πέρα ότι επιβαρύνουν την ψυχολογία του άλλου που το στέλνει και κάνει μια εκπομπή, δεν σας νοιάζει κιόλας, αλλά οκ. Okay. Είναι και ανόητα μερικά από αυτά. Δεν μπορώ εγώ να πω τον Καρυπίδη, καλά ρε, 50% τον άφησε, τι είναι αυτά ρε. Καλά δεν νιώθεις καθόλου, και άμα πας να κάνεις τη διαπραγμάτευση, θα δώσει το 100%. Δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Γιατί να πάμε στο διάλειμμα και εσύ, μωρέ. Γιατί πήγε 5.30. Και σε 6 ώρα έχουμε να ακούσουμε κιόλας. Το διάγγελμα. 650 εκατομμύρια, λέει ο ένας. Για ποιον, ναι. Τα μιλάς λίγο άλλο στα αράβικα. Και ήρθε, λέει, με ελικόπτερο ο Αγαθοκλέους. Με ελικόπτερο, ε. Με ελικόπτερο στην Τεραμέρικαν. Μάλιστα. Ελικόπτερα. Ελικόπτερα. Αυτό το λέει η Στέλλα. Τι είναι αυτό το τραγούδι. Θέλω κότερα. Θες χαζομάρες. Ελικόπτερα. Να προσπαθείς να αποφύγεις. Είναι καλά. Να ακούνε τέτοια μουσική. Πάνε να τα αποφύγεις εσύ αυτά. Να μάθουν να ακούνε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είναι αμαρτία να ακούνε. Να μεγαλώσουν με τέτοια ακούσματα. Με στέλνει τα sex shop. Όπα. Ποιο sex shop. Κάτσε, γιατί αυξήθηκε ο λογαριασμός μου απότομα εδώ πέρα. Μια εισρωή χρημάτων. Θα πληρωθούμε. Θα πληρωθούμε λοιπόν. Μαζί μας η πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακόμα ένας τρόπος για να βάλετε χρήματα στην τσέπη. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με κάθε νέα εγγραφή, όσοι πάτε για πρώτη φορά δηλαδή, οι προτάριδες, όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια όπως δώρα εκπλήξεις αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις όπου μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, απλά με την εγγραφή σας στο καζίνο. Αν είστε λοιπόν από αυτούς που πάντα ανέβαλαν επίσκεψή τους στο Regency, ετοιμαστείτε να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης με μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Θα πάμε στο break, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με πολλά περισσότερα. Τι? Με πολλά περισσότερα. Ναι. Δεν θα φεύγω το απόγευμα, εδώ θα είμαι. Αλήθεια. Κάθε μέρα. Κακό. Δεν υπάρχει, μόνο το καλοκαίρι μερικές φορές. Κάτι Παρασκευές. Θα έχουμε κάνει ένα meeting. Τηλεφωνώ. Εννοεί. Επειδή δεν θα είμαστε πλέον στο. Μπερδεύεσαι. Τι. Τώρα να δεις τι θα γίνεται. Τώρα να δεις τι θα γίνεται. Καθώς θα έχουμε εκπομπές κι άλλες. Κι αλλού. Κι αλλού. Κι αλλού. Συρίσου. Εντάξει, εσύ δεν θα βάλω να παρουσιάζει εσύ τη ώρα, παιδί. Τι να παρουσιάζω, Χρήσανδε. Τι να παρουσιάζω. Τα νέα προϊόντα. Νιβέα φορμέ. Καμιά κρέμα, τι. Εγώ ξέρω τι θα παρουσιάζω. Τι? Πιτόγυρα. Και θα και το σούπερ από κάτω με το τηλέφωνο. Να το φίλε.
Τι? Στην τηλεοπτική εκπομπή που θα κάνουμε. Ναι. Θα τρώω live γύρω. Τώρα θα ακούει κανένα και νομίζει ποιο κανάλι θα πάνε. Οχ, ναι, και αυτό. Ξέχασα να το πω αυτό. Θα σε ενημερώσω. Το κορυφαίο κανάλι. Σε ενημερώσω. Αυτό που βλέπουμε τι είναι. Ποιο? Ο μικρός τελικός του Super Cup στο μπάσκετ. Ναι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, για όσους παίζετε στοίχημα. Live, όλα 48-47 πλέον, ναι. Ο Παναθηναϊκός, ναι. Έφαγαν την κατρακοπιά και οι δύο χθες. Από Περιστέρη και Προμηθέα. Τεράστιος μάγκης γιατράς. Τεράστιο. Λοιπόν, FM και τεράστιο σε όγκο. Είναι σαν μορφή γενικότερα. Λοιπόν. Καλά, ο τύπος έχει κάνει διαφήμιση γιατί, για σουβλάκια, τι είχε κάνει. Κάτι πέρα. Είχε κάνει. Ναι. Κάνει είναι ωραίος τύπος. Κοίτα, σου πω κάτι. Ομάδα σαν τον Προμηθέα είναι χάρη να τις κερδίζεις. Αυτό είναι. Άλλη πίεση που έχει εδώ, άλλη πίεση που έχει εκεί. Λοιπόν, FM και τα μηνύματα στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Ο φίλος 69. Μη φεύγεις, ρε φίλε. 30. Αυτό θέλω να πάω κοντά εδώ. Γυαλιά δεν έχεις. Έχω φακούς. Και γιατί, έχεις φακούς που δεν βλέπεις. Όχι, έχω φακούς που είναι στο βλέπω. Στο βαθμό που πρέπει. Το έχω ξαναγράψει, λέει, ότι θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα και να τρώμε τα ρούχα μας είναι κατάλοιπο της λέσχης. Νομίζουμε ότι εμείς δικούμε με το χρήμα άλλου. Έτσι. Ναι, έχει μια δόση αλήθεια στο συγκεκριμένο. Να ασχοληθείς, να ρωτήσεις, να κρίνεις, να επικρίνεις. Ναι. Δεν γίνεται όμως, δε παιδιά, να κρίνουμε το deal Άρη Ματέο, που δεν το ξέρουμε κιόλας, επειδή το έγραψε ένα Σέρβος. Και να λέμε, α, δεν είναι καλό. Θα δώσεις λιγότερα λεφτά. Θα δώσεις μικρότερο ποσοστό. Πήγες να κάνεις ποτέ τέτοια διαπραγμάτευση σε αυτό το επίπεδο? Δεν έτυχε, είναι η αλήθεια. Αυτό. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήσανδε. Γι' αυτό το διαβάζω, Δημήτρη. Λοιπόν, η έκρηξή σου είναι απολύτως δικαιολογημένη. Ο Αριανός οπαδός νομίζει ότι με τα εισιτήρια που αγοράζει, τα διαρκείας που παίρνει, θέλει να γνωρίζει και να ελέγχει τα πάντα. Άλλωστε, μερικές φορές θυμάμαι τον Γιαραμπίνσκι που είχαμε τότε για προπονητή και τότε είχε βγάλει, αν θυμάμαι καλά, 10.000 δραχμές. 10.000, ναι. Ένα κάτι ροζ που ήταν το 10.000. Τα προλάβες 10.000. Και ναι, τους τα έδειξε ο Αριανός και τους έλεγε να έρθουν να προπονήσουν αυτοί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, μην πάμε και στην άλλη άκρη, γιατί ο Γεραμπίνς έπρεπε να σεβαστεί τον οπαδό. Γιατί ο οπαδός, ό,τι και να σου λέει, και σε μένα, έχει κάθε δικαίωμα να το πει, σε εισαγωγικά το κάθε δικαίωμα. Δεν μπορείς να του την πεις. Και ειδικά εγώ, ο οποίος βιοπορίζομαι από αυτό το επάγγελμα. Γιατί εμείς είναι και το επάγγελμά μας στην τελική. Ο οπαδός βγάζει από την τσέπη του και πληρώνει την ομάδα. Άρα έχει το δικαίωμα να πει και το κάτι παραπάνω. Αλλά εγώ δεν το εξετάζω από το αν έχει το δικαίωμα ή δεν το έχει το δικαίωμα. Εγώ το εξετάζω από το αν γίνεται κάτι καλό στην ομάδα ή λειτουργεί αρνητικά για την ομάδα. Προς εκείνη την κατεύθυνση το σημειώνω. Δεν έβγαλε 5.000 ευρώ, βρε. Άντε, ντρούλινγκ. Είναι δυνατόν. Έμαθες τώρα. Είναι δυνατόν να με ρωτάς. Ξεκίνησε εκπομπές με τον διευθυντή και άρχισε να τα ξέρεις όλα. Είναι δυνατόν να με ρωτάς να πρόλαβα το 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ έβγαλε. Το 90 γεννήθηκαμε. Δεν γεννήθηκαμε. Ροζ. Το 2.000. 10.000 ευρώ ήταν. Μπροστά μου ήταν. Άιντε από εδώ. Νίκο και Χρύσανθο. Και του το είχε δώσει ο Στάθης ο Κουτλιάνης νωρίτερα. Ο φίλος ο Στέλιος. Νίκο και Χρύσανθο. Χωρίς να είμαστε προπονητές, λέει, πιστεύετε ότι αν χαλούσε του Φέτφα θα χωρούσανε Φέτφα Γκάμα και μετά στην δεκάδα? Ναι. Εύκολα. Στην δεκάδα? Ναι. Όχι. Γιατί δεν χωρούν. Πρόσεξε, υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ο Ματέο και ο Φετφατζίδης αγωνίζονται στην ίδια θέση. Μπορούν να αγωνιστούν και στα αριστερά, αλλά η βασική του θέση είναι το δεξιό εξτρέμ. Γιατί δεν είναι εξτρέμ γραμμή κανένα από του δύο. Είναι εξτρέμ που θα κάνουν τη διαγώνια κίνηση για να συγκλίνουν προς τον άξονα. Τη λεγόμενη μπούκα που έχουν σαν κίνηση και οι δύο. Και αυτά μαρκάρει. Δεν είναι παίχτες. Νίκο, επειδή στο μυαλό σου ως γνήσιος τριαντάρης. Το επόμενο λοιπόν σημείο. Ως γνήσιος τριαντάρης έχεις μόνο την επίδεση. Όχι, δεν έχω μόνο την επίδεση. Άσε μα, Ντρούλινγκ, οι κρίσεις δεν τελειώσανε. Μην νομίζεις επειδή έχεις γίνει κολλητός στη ζάγορα να την γλιτώσεις. Θα αυτό κάνουμε λοιπόν ένα δίπολο τσαλτίδι σκόλ και σε φάμε. Αυτό που θα έλεγα πριν με διακόψει ο Χρήστανθος επίσης, ότι και οι δύο έχουν σαν αρνητικό, πρόσεξε. Ναι. Ο Ματέο μαρκάρει βέβαια περισσότερο το Φετφατζίδη. Ο Ματέο μαρκάρει. Ναι, έχει τις επιστροφές. Μια χαρά είναι ο Ματέο σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, δεν είναι. Καλά, δεν είπαμε ότι είναι αμυντικογενής εξτρέμ. Αλλά μπορούν να νομίζω με τον Γκάμα στον άξονα και ο Ματέο και ο Φετφατζίδη, αλλά παιδιά δεν νομίζω. Δηλαδή πρέπει να γίνει πάλι η κολοτούμπα του αιώνα από την ομάδα του Κατάρ για να χαλάσει το Φετφατζίδη αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω, το κόβω πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πάντα έχουμε μάθει να κρατάμε μια πισινή στο οτιδήποτε. Ναι. Ο φίλος 644 λέει ότι εγώ ξέρω πως με την κρίνια 2 εβδομάδων. Διώξαμε τους πάντες. Πόσο Άρης εννοείται, λέει, μπήκε ο μεγάλος Ευαγγέλου την Κυριακή. Προσοχή, ερωτήματα από Γιάννα. Ναι, έχουμε και τον ορισμό του διαιτητή. Είχαμε τον ορισμό του διαιτητή σήμερα, ο κ. Ευαγγέλου που ήταν στο ΒΑΡ με τον Βόλο.
θα διευθύνει το παιχνίδι με τον Μπας Γιάννα την ερχόμενη Κυριακή. Στο ΒΑΡ ποιος είναι, κάτσε να δω. Γιατί οδηγούσε όταν βγήκανε. Λοιπόν, στο ΒΑΡ θα είναι ο, έλα, ο Κουμπαράκης. Χρήσανθε. Η εγκυκλοπαίδεια, εσύ. Ο Ευαγγέλου, φίλε, ήταν στο ΒΑΡ στο Βόλο. Το ξέρω, το είπα, για τον Κουμπαράκη λέω. Κουμπαράκης, εντάξει. Κατάλαβα, εντάξει. Καλώς. Ακύρωσε τον γκολ του Άρη στην Ξάνθη στο κύπελο. Άνοιξε λίγο τα data που έχει. Αυτός είναι ο Κουμπαράκης. Στο 0-1 του κυπέλου ο Κουμπαράκης ήταν. Ναι. Δεν είναι γενικά ο Κουμπαράκης. Με τον γκολ του Ιντέγη. Τον πολεμούσε ναι. Και το φάγανε. Ο Ευαγγέλου είναι το θέμα μας. Κακός διαιτητής καταρχήν. Ευαγγέλου Μαυρουδής Παπαδάκης. Διαιτητής εξυγίανσης είναι ο Ευαγγέλου. Γρατσάνης τέταρτος, Κουμπαράκης Καρσιώτης στο ΒΑΡ. Κοίταξε. Είναι ο Κλάτεμπεργκ, φίλε, αρχιδιαιτητής. Δεν είναι ο Περέιρα. Ναι. Έχει διαφορά. Καλά, σίγουρα. Έχει διαφορά. Και είπα, ας πούμε, κάτι που δεν με συμφέρει ο Σάρι στον γκολ του Άρη. Παρόλο που ο διαιτητής και ο βοηθός, ο διαιτητής και ο ΒΑΡ, που ο Ευαγγέλου επιμένει στον Διαμαντόπουλο, φίλε. Του λέει, τον βρίσκει. Και του λέει ο Διαμαντόπουλος, το ξέρω, το είδα, αλλά είναι, πώς την, κάπως την χαρακτηρίζει είπε, την επαφή. Είπε, ναι, τη είπε, έχει μια συγκεκριμένη λέξη. Η οποία δεν είναι ικανή τέλος πάντων να τον ρίξει και κάνει λέει τρία βήματα και πέφτει. Και για όσους ήταν στο γήπεδο, ο Περέα κάνει τρία βήματα και πέφτει και πέφτει έξω από το γιο τέτοιο. Και τι κάνει, παιδιά? Σηκώνεται όρθιος και ξαναπέφτει μέσα. Ναι, ναι, μιλάμε για τρομερά πράγματα. Σα κλόουν! Εν τω μεταξύ, ο Τσουβάρας στον Ολυμπιακό εργολαβία τον έχει πάρει. Ποιο παίζει? Είναι στο ΒΑΡ, στο Ολυμπιακό Πανετολικό. Στα ΒΑΡ δεν δουλεύει ο Τσουβάρας καλά. Δεν δουλεύει καλά. Όχι, στα άλλα είναι. Εξαιρετικός. Ναι, ναι. Άλλο λουλούδι κι αυτός. Λοιπόν, είπαμε και διαιτητή. Πότε παίζουμε στο μπάτσι, ρωτάει ένας φίλος. Σάββατο στις 5 είναι το μάτς, παιδιά. Βγήκε το πρόγραμμα σήμερα με τον Ινικό εκτός έδρας. Ωραίο ρεπό το Σάββατο. Πολύ δυνατό. Λοιπόν, στα αγωνιστικά. Αμελητέα. Μπράβο, Ζάχο. Αμελητέα επαφή, λέει. Μπράβο, Ζάχο. Αυτό ναι. Μια χρήσιμη πληροφορία. Σου κλείσει το στόμα, Μαντίνα. Πήγαινες μετά από την 3, είδες εσύ από την 3 που ήσουν τότε. Από την 1, μάλλον γιατί ήσουν και ποντίκι τότε. Από την 1, είδες τι κάνει ο Γιαραμπίνσκι. Ποντίκι. Έτσι δεν λέγανε τότε. Ότι στην 1 είναι τα ποντίκια, στην 3. Ακόμα και αυτό, πρόσεχε. Ακόμα και αυτό, βάζαν τους Αριανούς να μαλώνουν μεταξύ τους η ένα με την τρία. Ένας ενώ δεν υπήρχε. Όχι, δεν τους έβαζε ένας. Πολλοί τους βάζαν και ακόμα τους βάζουν. Για Βόρειες Κορέες και τέτοια. Πολλοί τους βάζαν. Και τώρα γυρνάς. Όχι, κάνεις λάθος. Με ψευδόνυμα. Ναι. Ναι. Ευτυχώς δεν είμαι. Στις ομάδες. Αλλά άμα ψάξουμε το IP address που θα μας βγάλει, πώς θα μας βγάλει στη Γαλλία. Όπα. τον Νίκο, ρε. Σοβαρά μιλάς. Φίλε, εγώ έχω βγει από τις ομάδες και από αυτά και γλίτωσα. Όλα τα μόνο βλέπω. Μόνο περιγλίτραιο διαβάζω. Όλα τα βλέπω. Τίποτα άλλο. Μόνο, μόνο πιπεράτα. Να ξέρετε, τα βλέπω όλα. Μπράβο, Νίκο. Λοιπόν. Μόνο πιπεράτα βλέπω εγώ. Ο Πέρι. Πέρι μόνο. Α. Ήρεμα πράγματα. Τότε που μας είχε πάρει μαζί με τον Σάρο. Ο Πέρι είναι μια καλή τέτοια. Τι ωραία. Μια καλή αυτή ο Πέρι. Τι. Μεταγραφή. Σχόλιο. Το βγάζουμε. Καλό. 5 με. Πόσοι θα βγαίνουν σε αυτό το 5-7, πόσοι 5 με 9. Θα γίνει με 9. Τι λες, ρε Χρυσό. 5 με 9 το κάνουμε. Και 5-12 να το κάνουμε. Καλό, καλό, καλό. Καλό. Ενημερωτική εκπομπή. Καλό. Θα πιάσει την απογευματινή ζώνη του. Καλό. Λοιπόν. Ναι. Στα αγωνιστικά δεν βλέπω να έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα. Κάτσε να κάνω ένα τελευταίο τσεκ. Δηλαδή, μόνο ο Μαντσίνη στη θέση του φέτα βλέπει. Περίμενε. Ένα. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα που και ο Μάντζιος περιμένει απάντηση, τι θα γίνει με τον Φετφατζίδη. Να ξέρει, θα τον έχει στην διάθεσή του. Ένα το κρατούμενο. Αν δεν είναι ο Φετφατζίδης διαθέσιμο στην Κυριακή, υπάρχει ο Ντάνιελ Μαντζίνη. Δεν έχει και άλλη επιλογή εδώ που τα λέμε. Είναι δεδομένο. Χατζί πει παιδί. Εντάξει, υπάρχει και αυτό που θα ανέβει ένα σκαλί αν φύγει ο Φετφατζίδης. Αυτή τη στιγμή για το μάτι Κυριακή μιλάμε έτσι. Ένα μου λέει για τον Ζάχο. Όχι, λέει τότε ήταν σούπερα. Μετά έγινε ποντικό. Λοιπόν. Σε παρακολουθούνε, Ντρουλίνκ. Ο οποίος έγινε και τώρα Γρηγοριάδης στο Facebook. Δεν, από το, δεν το έχω προσέξει, με μπλόκαρε. Δεν το βλέπω. Όχι, έγινε Ζάχος. Σοβαρεύτηκε. Γρηγόρης Γρηγοριάδης. Πώς το Γεώργιος, πώς το λέγει. Βρήκε πρόσωπο. Ξέρω. Όχι, ρε. Κάνει εκπομπές με τον Ζαγόρα. Και ψήλωσε, ρε. Ψήλωσε. Ψήλωσε, ναι. Ψήλωσε.
Δεν μπορώ να πω κάτι, σέβομαι. Επειδή είναι εκπομπή του διευθυντή. Σέβομαι, Σαχοτούλη. Λοιπόν. Και μαθαίνω να τον έχει και πιο πολλές ώρες μαζί, και κάτι τέτοια μαθαίνω. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε να τον κόψουμε από το πρόγραμμα. Αλλά εντάξει, απορώ ποιος τον έφερε αυτόν εδώ. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, ένα λοιπόν το θέμα του Φετφατζίδη. Ναι. Να δούμε αν θα είναι στη διάθεση του Μάτζιου. Αν δεν είναι, Ντάνιελ Μαντσίνι, προφανής επιλογή και η μοναδική αλλαγή που θα έχουμε λογικά μεσοεπιθετικά για την ομάδα. Το άλλο θέμα το οποίο υπάρχει και θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος που μπορούμε να προλάβουμε να μάθουμε τι έγινε και στη σημερινή προπόνηση. Ποιος θα καλύψει, πώς θα διαμορφωθεί βασικά η άμυνα λόγω της απουσίας του Σάκητς, ο οποίος υποβλήθηκε και σε αυτή την μικροεπέμβαση χθες. Θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, Αυστριακός. Δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη. Υπήρξε μια σκέψη να πάει κάποιος εντερητικά και να επανέλθει πιο γρήγορα, αλλά υπήρξε και ο φόβος της υποτροπής παράλληλα με τον ποδοσφαιριστή. Ο Ρόουζ είναι η πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή. Και να δούμε τώρα ποιος θα παίξει δίπλα στον Τάτροβιτς. Η λογική λέει ότι θα είναι ο Πέτρος ο Μπαγκαλιάνης. Τι, ξαναπες το αυτό! Η λογική, δεν είπα ότι θα γίνει. Από την αρχή πες το. Λείπει ο Σάκητς, λείπει. Ναι. Ωραία. Ρόουζ πρώτη επιλογή δεξιμπακ. Ναι. Ρόουζ. Όχι πρώτη. Ποιος είναι. Δεύτερη. Ποιος είναι πρώτη. Η βασική επιλογή. Α. Ο Βίκινγκ επιστρέφει. Ο Βίκινγκ επιστρέφει. Θα τοποθετηθώ και για αυτό το θέμα. Επιστρέφει ο Βίκινγκ. Προπονείται με την ομάδα όπως προέβλεψε ο κύριος Τσαλτίδης. Από χθες, αλήθεια είναι. Συμμετείχε σε ασκήσεις με τους υπόλοιπους. Έτσι. Αλήθεια είναι. Φιλέ. Όντως. 400 προπονητές έχω αλλάξει. Σήμερα από την τακτική θα 400... φανεί. Σήμερα θα φανεί. 400 προπονητές έχω αλλάξει. Σήμερα θα φανεί. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ να βάλω αυτοί δεν βάζουν. Λοιπόν. Ναι. Σήμερα θα φανεί αν έχει. Το λογικό λοιπόν είναι να πάει, ο Ρόουζ δεξιά. Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Άκου λίγο. Να πάει ο Ρόουζ δεξιά και για άλλο λόγο. Διότι παίζει με τα Γιάννενα. Άρα θέλεις έναν επιθετικογενή μπακ. Ναι, το έχει ο Γάλλος. Ο Ρόουζ το έχει. Επίσης ο Μπακαλιάνης είναι ένα παιδί το οποίο έχει αποδείξει ότι αξίζει να τη φοράει τη φανέλα και βοηθάει. Και είναι προτιμότερο να παίζει στόπερ και όχι δεξιμπακ που τον βάλαμε στο παιχνίδι το τελευταίο. Τόλι. Αναγκαστικά όμως τον έβαλε. Ποιον έβαζε. Αυτό λέω, αναγκαστικά τον έβαλε. Δεν είχε άλλη επιλογή. Είχε. Να πάει το Ρόουζ δεξιά και να μπει ο Μπακαλιάνης στόπερ. Ο Ρόουζ δεν έπαιζε. Για ποιο λες. Εσύ και ποιο μάτς λες. Το Βόλο. Το Βόλο. Ναι, τα τελευταία 10 λεπτά. Α, εντάξει. Εγώ αυτό λέω. Καλώς σκέφτηκα, εντάξει, okay. Αυτό λέω. Αλλά εντάξει. Ευτυχώς δεν το πλήρωσε η ομάδα. Το πήρε το πλωδί. Το πήρε το πλωδί. Ποιο? Το πλωδί. Ναι. Λέει και ο... Ας μην έχω δεν Κατερίνα και θα σε έλεγα. Λοιπόν... αυτή είναι η λογική. Να μπει ο Ρος και όχι ο Σουλγκρεν που δεν έχει κάνει καν προετοιμασία κτλ. Τώρα... Το θέμα είναι να δούμε. Με το Σούντγκρεν μπορείς να μας πεις αν έχει αλλάξει η φιλοσοφία της ομάδας και η αντιμετώπιση του. Θα τον δει ο Μάντζιος. Η λογική αυτό λέει. Το σωστό αυτό είναι. Με το Σούντγκρεν, ναι. Όταν ήρθε ο Άγγελος ο Μάντζιος στην ομάδα, ο Άγγελος ο Χαριστέας του είπε ότι είναι κανονική, να τον υπολογίσει ως παίχτη αυτή τη στιγμή της ομάδας. Ο Σούντγκρεν χθες συμμετείχε κανονικά στις ασκήσεις που κάνουν οι υπόλοιποι. Το αν. Ενώ μέχρι πρότινος δεν συμμετείχε. Συμμετείχε κυρίως στο κομμάτι του το πρώτο τρέξιμο που γίνεται κτλ. Ο Ένινγκ δεν τον αξιοποιούσε σε ασκήσεις τακτικής κτλ. Αφού ήταν δεδομένο ότι ράγισε το γυαλί πριν πολύ καιρό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ναι. Είναι στο ορίσιο έτσι. Είναι υποχρεωμένος να είναι. Όχι σαν ναι. Το Μενέντεθ που γυρνούσε από νησί σε νησί το περασμένο καλοκαίρι. Ωραία. Λοιπόν. Θα δει ο Μάντζιος, θα δούμε και σήμερα, αν τον βάλει σήμερα στην τακτική. Αν τον έβαλε σήμερα στην τακτική. Δεν μπορεί να τον βάλει στον αναπληρωματικό, ζε φίλε. Πρόσεξε με λίγο. Ο Σούντγκρεν δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ναι. Εγώ σου λέω ότι τον υπολογίζει ξανά. Ναι. Θέλει χρόνο. Τι είναι δεν έχει κάνει προετοιμασία. Τι είναι κάνει προετοιμασία. Τις 15 μέρες που κάνανε οι άλλοι. Δεν τις έχει αυτές τις μέρες. Εντάξει. Που έγινε πάρα πολύ δουλειά. Και πάνω στο κομμάτι τη φυσική κατάσταση είναι πίσω. Το είδαμε. Πολύ δουλειά. Άκουσε τι είπα, στο κομμάτι τη φυσική κατάσταση. Mm. Όχι στο τακτικό. Στο δεν τακτικό. Έχει ανάγκη. Στεγνός είναι. Στο τακτικό ήμουν εκεί και έβλεπα. Στεγνός είναι. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, και έχει και διακοπή πρωταθλήματος. Αυτό βοηθάει και το Μάντζιο. Πρώτα το Μάντζιο βοηθάει και κατ' επέκταση όλη την ομάδα. Διότι θα έχει χρόνο, χωρίς παιχνίδι, για δύο εβδομάδες, να δουλέψει περισσότερο πάνω στα θέλω του. Γιατί τώρα δεν μπορείς να πας τόσο απότομα να περάσεις κάποια πράγματα στην ομάδα. Θα την μπερδέψεις. Άρα πας σιγά σιγά. Με τη βάση που έχεις αυτή τη στιγμή, προσπαθείς να βάλεις κάποιες πινελιές, θα λέγαμε,
όσο έχεις παιχνίδια ακόμα μπροστά σου και στο διάστημα της διακοπής θα έχεις απλό το χρόνο για να δουλέψεις περισσότερο στο τακτικό κομμάτι. Το λέγαμε και χθες. Ο Μάτζιος είναι γνωστός σε όσες ομάδες έχει δουλέψει για το αμυντικό κομμάτι. Είναι μανούλα. Θυμάστε ότι ο Άρης πέρυσι με τη Λαμία έφτιασε αίμα και δεν κέρδισε κιόλας. Και στο Βικελίδης και στη Λαμία. Δεν είναι κακό να σφίξεις πίσω. Είναι καλό. Απλά ο Μάντζιος και ο κάθε Μάντζιος που αναλαμβάνει προπονητή στον Άρη και όχι στη Λαμία και τον Πανιόνιο και το Λεβαδιακό θα πρέπει να σκεφτεί και να αξιοποιήσει και πιστεύω ότι ο Άκης είναι ένας άνθρωπος έξυπνος και είναι και πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο ότι είναι η ευκαιρία του να φύγει από πάνω τη ρετσινιά του μικρομεσαίου προπονητή και των μικρομεσαίων ομάδων που παίζουν για το 0 ή να κλέβουν παιχνίδια και να πάει στη λογική ότι πλέον, γιατί προφανώς και έχει και επιθετικές σκέψεις στο μυαλό του, τις οποίες δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει όταν προπονητής στη Λαμία. Τώρα λοιπόν που θα έχει και τους ποδοσφαιριστές τους κατάλληλους, γιατί έχει τους ποδοσφαιριστές τους κατάλληλους, ναι. Θα μπορεί, είναι το σχετικό το επιθετικά. Ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα έπαιξε επιθετικά. Καθόλου επιθετικά δεν έπαιξε. Ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα, με την Μπενσίκτας έπαιξε επιθετικά. Καθόλου επιθετικά δεν έπαιξε. Το ένα μάτσε έβαλε 3 και στο άλλο μάτσε έβαλε 2. Είναι ανώμια πράγματα. Όχι. Θέλω να σου πω ότι το επιθετικά και το αμυντικά είναι σχετικό στο ποδόσφαιρο. Είναι ανάλογα με ποιον παίζει. Όχι. Δεν είναι ανάλογα με το ποιον παίζει. Είναι σχετικό στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να παίξει όπω έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα για παράδειγμα με τη Λαμία στο Βικελίδη. Όχι. Δεν μπορεί να παίξει έτσι. Αλλιώ θα παίξει όμω. Στα ντέρμπι μπορεί να το κάνει. Αλλιώ θα παίξει με τη Λαμία στο Βικελίδη και αλλιώ θα παίξει με τη Λαμία εκτό έδρα. Εκτό εάν, ω Άρη, μάθει να παίζει πλέον κυριαρχικό ποδόσφαιρο και παίζει το ίδιο μέσα έξω. Όχι. Στα ντέρμπι μπορεί να παίξει όπω έπαιξε. Α πούμε, έφερε το παράδειγμα και αυτό το αναφέρω. Ο ΠΑΟΚ με την Μπενσίκτας. Μην με την Μπενφίκα. Και πέρυσι το έκανε και με επιτυχία κιόλα γιατί ήσουν η καλύτερη ομάδα στο ανοιχτό γήπεδο. Έβγαινε και σκότωνε όποιον έβγαζε μπροστά σου. Και μάλιστα αυτό τώρα το κάνει και με τον Ματέο. Ο οποίο έχει μεγαλύτερη ικανότητα από το ΦΕΤΦΑ στο σε αυτό γήπεδο, το κομμάτι. Ναι, σίγουρα. Γιατί έχει. Ο ΦΕΤΦΑ έχει την καλύτερη στο ένα με έναν που δεν το έχει ο Ματέο. Ναι. Μπορεί να πάρει την μπάλα, πέρασε 5. Δεν έχει τελική, το τελικό σουτ. Ναι. Ο Ματέο έβαλε 10 plus goal και θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα. Ο Φετφατζίδης είναι πιο δημιουργικός. Ο Ματέο είναι πιο σκόρερ. Έχω μια αίσθηση ότι ο Ματέο φίλε κολλάει καλύτερα με τον Γκάμα. Με βάση τη συνεργασία που είχαν οι δυο τους. Ο ένας δημιουργεί, ο άλλος και τη συνεργασία που είχε ο Φέτφα με τον Γκάμα. Αλλά τώρα μιλάμε για δύο ποιοτικούς παίκτες. Πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες. Πώς θα τους αξιοποιήσει και ο προπονητής. Υπάρχει και ένας άλλος φορ πλέον, γιατί ο Ματέο με τον Γκάμα είχαν τον Γιουνές. Ναι, αυτός έχει τον Λόπεθ. Τώρα έχουν τον Λόπεθ. Σωστό. Ο οποίος είναι πιο κινητικός. Αυτό θα παίξει το ρόλο. Είναι πολύ πιο κινητικός. Η ομάδα αυτή τη στιγμή, πέρα από το σοκ το οποίο έχει υποστεί, από τον αποκλεισμό από το χωριό αυτό, πέρα από το σοκ που έχει υποστεί από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Ο Χαριστέας, ο Ένινγκ, ο Τερζής. Έχουν αλλάξει σταθερές της δηλαδή τον τελευταίο χρόνο. Η ομάδα έχει ένα καλό ρόστερ. Εγώ δεν θα πω πολύ καλό ρόστερ. Δεν γίνεται όμως να αξιολογούμε το ρόστερ τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Και επιπλέον έχει και κάτι πολύ θετικό σε σχέση με πέρσι. 5 βαθμούς παραπάνω. Καλά, νωρίς είναι. Έχει 5 βαθμούς παραπάνω σου λέω. Και τα μάτς είναι ίδια. Εντός έδρας πρώτη αγωνιστική... Εκτός έδρας με τον Βόλο, δεύτερη αγωνιστική. Με Όφη και Βόλο. Ναι, τώρα ίσως να με λέει. Παίζει το ρόλο του και αυτό. Γιατί αν την Κυριακή καλώς εγώ τον πραγμάτο κάνω 3 στα 3 και έχω 9 βαθμούς. Με 3 διαφορετικούς προπονητές. Εκπληκτικό. Τι? Με 3 διαφορετικούς προπονητές. Ναι, αλλά παιδιά. Εκπληκτικό. Θα έχω τις 3 πρώτες αγωνιστικές το 1 τέταρτο των συνολικών βαθμών μου πέρσι. Να αλλάξουμε προπονητή, βάλει μετά. Την τέταρτη. Που μας βγαίνει. Περιάλλον. Όχι, εκεί θα κάνει διπλό ο Μάντζιος. Ό,τι πρέπει να ο Μάντζιος για αυτά τα παιχνίδια είναι μανούλα, όντως. Θα διώξει τον Μπογιάτος ο Μάντζιος. Μα ξέρεις. Αυτά τα παιχνίδια που ταιριάζουν γάντε. Άσε πούμε τον Παναθηναϊκό και όλος νομίζω ως προπονητής Λαμίας τον ψιλογλέντζε και όλος ο Μάντζιος. Και φέτος. Όχι, φέτος δεν ήταν ο Μάντζιος. Φέτος είναι ο... Εντάξει, ο Μάντζιος γλέντισε και σένα πέρσι. Ναι, αφού δεν τον κέρδισε. 1-1-2-2. Τον κέρδισε. Αυτό ακριβώς. Γιατί δεν μπορούσε, δεν ήσουν καλός επιθετικά για να τον κερδίσει, ξέρετε. Γιατί βάζει ζώσον ότι θα κάνει ο Γκάμα και ο Φετφατζίδης. Γι' αυτό. Φετφατζίδης! Ωραία. Το φάγατε. Μήπως δεν είναι καλό και αυτό το deal. Είμαστε... Ένα 200 λέει είναι λίγα. Πήραμε με 0, τον πήραμε με 0, λίγη το συμβόλαιό του, πάρουμε ένα 200 και είναι λίγα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς παίχτες ένα 200. Βέβαια.
Λοιπόν, είμαστε stand-by για να ακούσουμε και το διάγγελμα του κυρίου Μητσοτάκη. Πρωθυπουργός. Θα ξεκινήσει, φαντάζομαι, σε λίγο από το πανάλι. Άρα πάω τώρα στο break. Κακό. Όχι, δεν θα πάω στο break, γιατί ξεκινάει στις 6. Παρά 2 είναι. Δεν προλαβαίνουμε, Χρήστα, να πάω. Προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε, 2 λεπτά. Μην μιλάς, σταμάτα. Μην μιλάς. Μην μιλάς. Ρε, μην μιλάς. Ακούμε κατευθείαν τον Πρωθυπουργό. Αλλάζοντας όμως σημαντικά την καθημερινότητά μας. Το κάνουμε για να προστατεύσουμε όχι μόνο τους εαυτούς μας, αλλά και όσους αγαπάμε. Ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Αλλά και τον καθένα. Γιατί αυτό που σε έναν εικοσάρι είναι ένας απλός πονόλεμος, μπορεί να οδηγήσει τον φίλο του ή τη φίλη του στην εντατική. Μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον πατέρα ή τον παππού του. Σε όλο τον κόσμο η υγειονομική κρίση ξαναφουντώνει. Κράτη όπως η Αμερική, η Ισπανία, η Γαλλία, που θρύνησαν χιλιάδες θύματα στην αρχή, σήμερα βλέπουν τον εφιάλτη να επιστρέφει. Και το δεύτερο κύμα απλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα όμως είμαστε πιο έτοιμοι. Ξέρουμε ποια μέτρα αποδίδουν περισσότερο. Και έχουμε διδαχθεί από τα λάθη άλλων χωρών, αλλά και από τα δικά μας. Παρά την τελευταία αύξηση κρουσμάτων, η Ελλάδα εξακολουθεί να τα πηγαίνει συγκριτικά πολύ καλύτερα από τις περισσότερες και πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Από την αρχή της πανδημίας θρυνούμε 365 ζωές. Όταν χώρες με ίδιο πληθυσμό, όπως η Πορτογαλία και το Βέλγιο, έχουν 2.000 θανάτους η πρώτη και 10.000 το δεύτερο. Αξιοποιήσαμε το καλοκαίρι για να θωρακίσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που από 557 κλίνες μεθ πέρυσι έχει σχεδόν 1.000 τώρα, και από θέματα υγειονομικών υλικών με ορίζοντα μηνών. Προσλάβαμε περίπου 6.200 νέους νοσηλευτές και γιατρούς, όλοι από τους οποίους θα μείνουν μόνιμα στο ΕΣΥ. Πολλαπλασιάσαμε τα ημερήσια τεστ, ενώ είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη που διαθέτουμε τα καινούργια rapid test αντιγόνων. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό μας προσωπικό δεν δίνουν τη μάχη μόνο με τον κορονοϊό, αλλά και με όλες τις άλλες αρρώστιες ή τα ατυχήματα. Και επειδή ακούγονται πολλά, σας βεβαιώνω ότι οι δομές των νοσοκομείων απέχουν πολύ ακόμα από τα όρια τους. Και φυσικά ενισχύονται διαρκώς. Σε λίγο θα λειτουργήσει η νέα πτέρυγα εντατικής στο νοσοκομείο Σωτηρία με 50 ακόμα κρεβάτια. Και έχει δρομολογηθεί η δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος, που θα προσθέσει στο σύστημα άλλες 174 κλίνες. Συμπολίτες μου, έχω δεσμευτεί να παρουσιάσω την πραγματικότητα ως έχει. Και αυτό θα κάνω και τώρα. Καθώς η απειλή για τη δημόσια υγεία ξαναφουντώνει, σας καλώ σε μια νέα εγρήγορση. Χωρίς νέα γενικά μέτρα σε όλη την επικράτεια, αλλά με συνεπή εφαρμογή όσων ήδη ισχύουν και με στοχευμένες παρεμβάσεις όπως και όποτε χρειαστεί σε περιοχές που εμφανίζουν υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, όπως είναι σήμερα η Αττική. Στόχος μας, οι μικρές ατομικές παραχωρήσεις να αποτρέψουν τη μία και μεγάλη υποχώρηση της υγείας και της οικονομίας μας. Τι δεν θέλουμε να δούμε? Μια επιθετική αύξηση κρουσμάτων και δεσολυνωμένων. Μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς αυστηρούς οριζόντιους περιορισμούς, αυτό που αποκαλούμε lockdown? Φυσικά και μπορούμε. Από εμάς εξαρτάται. Και έχουμε τη δύναμη και τη γνώση να το πετύχουμε. Τα καθολικά μέτρα μπορεί να φέρονται απλά. Και όντως ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικά στην πρώτη φάση της πανδημίας. Μεσοπρόθεσμα όμως φέρνουν τραγικές επιπτώσεις στην οικονομία και μεγάλες αδικίες στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι παγώνοντας όλες τις δραστηριότητες, η μετάδοση του ιού περιορίζεται. Ήταν το δίδαγμα της άνοιξης. Μας κόστησε όμως πάρα πολύ. Lockdown σημαίνει κλειστές επιχειρήσεις και ανεργία. Λιγότερα δημόσια έσοδα και μεγάλη ύφεση. Και αν δεν είχαμε παρέμβει εγκαίρως με ένα τολμηρό και διαρκώς εξελισσόμενο πρόγραμμα διάσωσης της οικονομίας, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Κυρίως όμως, lockdown σημαίνει κοινωνική μεροληψία. Γιατί η ακίνητη οικονομία κινητοποιεί ανισότητες, όπως και τα κλειστά σχολεία φέρνουν μόνο κλειστά μυαλά. Άλλωστε, κάθε οριζόντιος περιορισμός είναι άδικος, γιατί εξισώνει διαφορετικά βάρη επάνω στις πλάτες όλων. Ας αποφύγουμε λοιπόν μια δεύτερη τέτοια εμπειρία. Σήμερα είμαστε πιο έμπειροι απέναντι στην πανδημία. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι τα σχολεία πρέπει να είναι τα τελευταία που θα κλείσουν σε μια νέα έξαρση της πανδημίας και όχι τα πρώτα. Ή ότι οι χώροι εργασίας και ψυχαγωγίας
με την ιχνηλασία που πραγματοποιούμε μπορούν να ευνοήσουν τη μετάδοση του ιού. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να κλείσουν? Όχι. Πρέπει να αναπροσαρμόσουν τους κανόνες και τα ωράρια λειτουργίας τους. Η μάσκα λοιπόν πρέπει να είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους και να αναπτυχθεί τηλεργασία. Ενώ συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν για κάποιο διάστημα διαδικτυακά. Θα το πω ανοιχτά. Το δίλημα είναι αυτοπροστασία ή καραντίνα. Και γνωρίζοντας τις συνέπειες της δεύτερης, έχουμε καθήκον να επιλέξουμε την πρώτη. Χωρίς πολλά λόγια, αλλά με λίγες πράξεις, δοκιμασμένες και αποτελεσματικές. Αποστάσεις, ατομική υγιεινή και κυρίως μάσκα μέχρι να βρεθεί η θεραπεία και το εμβόλιο. Θα τολμούσα να πω μάλιστα ότι η μάσκα είναι το εμβόλιο μέχρι το εμβόλιο. Τη φοράνε χωρίς γκρίνια τα παιδιά μας, που αποδεικνύονται πιο πειθαρχημένα από κάποιους ενήλικες. Γιατί αντίθετα με κάθε άλλο μέτρο είναι μια κίνηση πολύ απλή, μας προστατεύει από κάποια στιγμή αμέλεια ένα τυχαίο συγχρονισμό. Για να το εξηγήσω με πολύ απλά λόγια. Οι ειδικοί μας λένε πως αν ένας ασθενής με κορονοϊό βρεθεί κοντά σε κάποιον υγιή συμπολίτη του και αν και οι δύο φοράνε μάσκες, η πιθανότητα μετάδοσης είναι απειροελάχιστη. Πρέπει συνεπώς να μας γίνει συνήθεια. Και όπου είναι απαραίτητο, η πολιτεία θα επιβάλλει την υποχρεωτικότητα του μέτρου. Από την πρώτη στιγμή τόνισα ότι το σχέδιο της πολιτείας μπορεί να είναι η πηξίδα. Όμως τον δρόμο τον βαδίζουν οι πολίτες. Εσείς, και σας ευχαριστώ και πάλι γι' αυτό. Η πολιτεία από την πλευρά της δεν θα κρύψει ποτέ τους τομείς όπου μπορεί να γίνει καλύτερη. Στις συγκοινωνίες, ας πούμε. Παρά το γεγονός ότι από πέρυσι στην Αττική έχουν προστεθεί 250 λεωφορεία, αυτά δεν φάνηκαν αρκετά για να αποφύγουμε φαινόμενα συνωστισμού. Γι' αυτό και θεσμοθετήσαμε τα κυλιόμενα ωράρια προσέλευσης στην εργασία. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα οχήματα και συχνότερα δρομολόγια. Οι έκτακτοι καιροί επιβάλλουν έκτακτα μέτρα. Έτσι, από τη μεθεπόμενη εβδομάδα, 100 νέα λεωφορεία μπαίνουν σε κίνηση και άλλα 400 ως το τέλος του χρόνου. Συμπολίτες μου, σας ζητώ να δούμε κατάματα την αλήθεια. Η διαχείριση της πανδημίας δεν είναι ένα εκρεμές που κινείται από το ένα άκρο του lockdown στο άλλο άκρο της απόλυτης χαλάρωσης. Υπάρχει ένα σημείο ισορροπίας, μια νέα κανονικότητα όσο διαρκεί η πανδημία, που λέγεται η ελεγχόμενη λειτουργία της οικονομίας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Είναι στο χέρι μας να το εντοπίσουμε αυτό το σημείο. Οι εβδομάδες που έρχονται θα κρίνουν τους επόμενους μήνες, ίσως και χρόνια. Και πρέπει να βρεθούμε και πάλι μπροστά από τον κορονοϊό, αντί να τον ακολουθούμε. Με στοχευμένα μέτρα πάντα, όπου χρειάζεται. Άλλωστε, η παγκόσμια κινητοποίηση για το εμβόλιο δίνει ελπίδες ότι όχι πολύ αργά αυτό θα ανακαλυφθεί. Μέχρι τότε, η πολιτεία θα επαγρυπνεί, θα εμπιστεύεται τους ειδικούς, θα δρά με διαφάνεια πάντα και θα ενημερώνει. Αλλά ας μην κρυβόμαστε. Η εφαρμογή ακόμα και του πιο αποδοτικού μέτρου εξαρτάται από την πιστή εφαρμογή του. Μαζί θα πετύχουμε και πάλι ή μαζί θα χάσουμε την ευκαιρία. Έχοντας τη θετική εμπειρία της άνοιξης, είμαι σίγουρος για το πρώτο. Ώστε μόλις μπορέσουμε να κατεβάσουμε τις μάσκες, να έχουμε όλοι στα πρόσωπό μας ξανά το χαμόγελο της κοινής εθνικής ικανοποίησης και αυτοπεποίθησης. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το μήνυμα. Το ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε ένα λεπτό νωρίτερα. Τι? Καλά το πήγε. Μπράβο! Καλά το πήγε. Θα μπορούσα να μιλήσει λίγο ακόμα. Όχι, να σου πω κάτι. Ναι. Για να δεις την τρομολαγνία, την κατάσταση και πώς πολλές φορές και συνάδελφοι δικοί μας έχουν την ευθύνη. Όχι θα πει νέα μέτρα, όχι ανακοινώνει lockdown. Και είπε κάτι για μένα πολύ σωστό. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε στη μία πλευρά ή στην άλλη. Δηλαδή, ή τελείως αρνητική, κοροδοϊός και δεν υπάρχει, ή στην άλλη πεθαίνουμε όλοι... Να γυρνάμε με ένα αντισηπτικό στο χέρι και να ψεκάζουμε τους πάντες. Υπάρχει η μέση κατάσταση. Να προσέξουμε, να πλέμε τα χεράκια μας, να φοράμε τις μασκούλες μας, να έχουμε μια προστασία του εαυτού μας. Και είπε και κάτι επίσης, για μένα αυτό είναι το πιο σωστό. Για μένα ο κορονοϊός μπορεί να είναι ένας απλός πονόλεμος. Και σε 5 μέρες να είμαι μια χαρά. Ξέρω όμως εγώ, ξέρει ο Νίκος, αν ο Νίκος για μένα ή εγώ για τον Νίκο
το φίλο μας, το παιδί μας, τη μάνα μας ή οτιδήποτε άλλο αποφημιραίος. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λειτουργούμε τόσο ανεύθυνα ορισμένοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλό και δεν έκανε καμία εξαγγελία για νέα μέτρα ή οτιδήποτε άλλο. Είπε να τηρήσουμε τα ήδη υπάρχοντα. Και υπήρχε εδώ και 10 μέρες μια τρομολαγνία. Κλείνει η Θεσσαλονίκη, κλείνει αυτό, μας κλείνουν από εδώ, μας κλείνουν από εκεί. Lockdown από εδώ, lockdown από εκεί. Εντάξει. Καλό είναι να προσέχουμε. Και μαντιλάκια να έχουμε μαζί μας. Μαντιλάκια. Να έχουμε. Ναι, εγώ έχω. Μπράβο, Νίκο. Και ένα μικρό μπουκαλάκι αντισηπτικό να έχουμε μαζί μας. Μικρό. Μικρό. Εντάξει, ναι. Μέχρι, το δίλητρο. Ναι. Okay. Κάνεις χειραψίες, πιάνεις ράνες, ναι, μπαίνεις στο σπίτι. Θέλει λίγο προσοχή. Τι να κάνουμε. Θα τραβήξει λίγο ακόμα όλο αυτό το ναι. πράγμα. Το κάνουμε τόσους μήνες, ας το κάνουμε λίγο ακόμα. Και είναι αυτό που λέει ο Χρήστος, όχι για μας, μπορεί εμείς να μην πάθουμε τίποτα. Έχουμε όμως ανθρώπους γύρω μας που εντάσσονται σε ευπαθείς ομάδες. Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για αυτούς. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Τα είπε. Στο Λαμπαουτάρα, σαν να μπείτε τώρα, μπορείτε να διαβάσετε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Δημήτρη Χαριτόπουλου. Χαριτόπουλος. Ο οποίος επέστρεψε στον ΑΕΡ μετά από 14 χρόνια, όπως μας έλεγε χθες ο Αντώνης Ογκάτζιος. Σαν χθες μου φαίνεται εμένα. Μόλις χώρισε με την Πρέλεβιτς. Με την Ανούλα, ναι. Η Ανούλα. Έχει πολύ καιρό που χώρισε. Ανούλα, σημαδιακό. Με τον με το Παπαπέτρο είναι τώρα. Ποιον? Το Παπαπέτρο. Η Ανούλα ή ο Χαριτόπουλος. Η Ανούλα. Τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Ναι. Νομίζω χώρισε και με αυτόν. Και με αυτόν, ναι. Ναι. Όπως τα μάτια. Λοιπόν. Τι? Τίποτα. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά. Να βάλω το break που χρωστάω. Πριν βάλεις το break, ρε Χρύσανθε, λέει ο φίλος 6944, ο μεγάλος Ζαμπάπ αγοράστηκε 20 εκατομμύρια ευρώ και μαζάλισαν τώρα το δίνουν τζάμπα στην Φλουμινένσε και κανένας δεν λέει κουβέντα. 5 εκατομμύρια αγοράστηκε. Παιδιά, ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά, άσε το μεγάλο Ζαμπά. Ο Ζαμπά που έκανε πειθαρχικό παράπτωμα και γι' αυτό αποκλείστηκε από την αποστολή. Και παρουσιάστηκε ότι και καλά δεν ήταν στη λίστα του 23 και του 24. Και... αυτό είναι το θέμα. Η επικοινωνία που λέω και εγώ. Ζαμπά έχει και σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν ξέρω αν έχει το παιδί και να είναι γίνει καλά. Τώρα είναι καλά. Αν έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Εγώ σου λέω όμως το εξής. Ναι. Ο Ζαμπά παρουσιάστηκε ότι υπήρχε θεματάκι γιατί με τη λίστα των 23 και τα λοιπά. Ενώ ήταν πειθαρχικό παράπτωμα. Ναι. Το είδατε πουθενά? Το είδατε? Όχι. Όχι. Επικοινωνία. Τσίψε με αυτά που στέλνει, ρε πω, δεν βλέπω να ξαναμπαίνει τώρα στα κοντά, ξέρει. Τι στέλνει. Μεγάλο Σούτγκραν, δικαίω Τσίψε που τον θέλει να επιστρέψει. Λοιπόν. Θα πάμε στο διάλειμμα το οποίο χρωστάμε. Δεν θα πάρει έτσι κι αλλιώ, όντω. Θα πάμε στο διάλειμμα. Δεν είναι διάλειμμα, είναι πέντε σποτάκια. Πέντε σποτάκια τα χρωστάμε, τα παίζουμε για να επιστρέψουμε. Μουσική θα βάζει όταν τελειώνει οι διαφημίσει. Μπορεί να μιλά στο μικρόφωνο, να μην κάτσει σταυροπόδι. Αθλητικός λίμπερο. 107,4. Έπρεπε να σε ανοίξω όταν έλεγε τον. Όχι, όχι, όχι. Σούντγκρεν. Όχι, 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 όχι. Δεν έλεγα το Σούντγκρεν. Θα είναι ωραίο κάποια στιγμή να ακούγονται και όσα λέγονται στα break. Είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, όντως. Όταν ο Χρήστανος είναι εδώ βασικά και δεν είναι σε κάποια δουλειά μέσα, σε κάποιο ραντεβού. Ναι. Γιατί τον έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοια τώρα. Οι ζυμώσεις κορυφώνονται. Έτσι. Για τις αλλαγές που έρχονται. Για λίγο ακόμα λοιπόν θα πάμε παρέα. FM πιανώντα μηνύματά στο 542. Κορυφώθηκαν. Το Ζάχο θέλουμε να φάμε μόνο, εγώ και ο Κόλκας. Α, ωραία. Και μάχεται να τον κρατήσει ο Ζαγόρας. Μάλιστα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τα μηνύματα τα οποία έχουμε. Από το φίλο τον Τάσο. Στο μπάσκετ 66-74 ο Παναθηναϊκός, φίλε. 3-20 με το τέλος. Τι έγινε, παιδιά, με τα 13.500 στον Κοντοβά. Μην ασχολείστε, ρε. Τι σας νοιάζει, τι έγινε. Βλέπετε να αφαιρούνται βαθμοί. Τι σας νοιάζει. Δεν αφαιρούνται βαθμοί. Τι πράγμα είστε, ρε κουτσομπόλιδες. Δηλαδή πάμε να. Ποιος είναι? Τάσος. Ωραία, Τάσο, άκου να σου πω κάτι, ρε φίλε. Πάμε να το κάνουμε στη ζούλα. Πάμε να το κάνουμε στη ζούλα. Γιατί πρέπει να το μάθεις εσύ. Γιατί πρέπει να αναπαράγεται στα ραδιόφωνα. Δεν καταλαβαίνετε ότι με αυτή την περιέργειά σας κάνετε κακό. Εξάλλως. Δεν το καταλαβαίνετε ότι κάνετε κακό με αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνετε. Ηρέμησε. Ξαναλέω, τι έγινε ο Ζαμπά? Η παιχτάρα 5 εκατομμύρια. Κάτσε, έρχεσαι να κάτσε. Η εθνική Βραζιλίας. Εμείς τον Κοντοβά. Πολύ ο Ζαμπά. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω να πω για τον Κοντοβά, νομίζεις? Πότε ρε θα σας εκπαιδεύσω σε αυτό το κομμάτι? Πότε θα εκπαιδευτούμε? Τόσες κατραπακές φάγαμε.
Τόσες κατραπακές έχουμε φάει από αυτά τα πράγματα. Μιας που ο Χρήστος κάνει την πάσα της εκπαίδευσης, μαζί μας είναι τα Data Labs. Ρε φίλε! Το κέντρο διαβίου μάθησης. Θα φύγω από την αποκαιματινή ζώνη πια. Επαγγελματίας μπαρίστα, επαγγελματίας bartender, κάνει σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά είναι πιστοποίηση σε λίγες μονομέρες. Αν θέλεις κάτι παραπάνω, παρακολούθησε σεμινάρια, εξειδίκευσα τουριστικά και πάρε εφόδια για να δουλέψω τον τομέα του τουρισμού. Τηλέφωνο 2310-22-2962 datalabs.gr. Σε μένα δεν στέλνουν. Και Μαρμαρίδης. Σε σένα στέλνουν τώρα. Εσύ δίνει πρόσωπο. Αυτό ήταν το. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Αυτό το μήνυμα ήταν στο chat όλα μπαουτάρε. Ακόμα χειρότερο. Στο inbox μας. Έπλα Μαρμαρίδης για να χαλαρώσετε λίγο το μυαλό σας και να αποφορτιστείτε. Κάτι καναπεδάρες που έχει Μαρμαρίδης και σας περιμένουν. Καναπεδάρα. Κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς όλα τα έπλα του Μαρμαρίδη σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, στα δικά σας μέτρα και στα χρώματα τα οποία επιθυμείτε. Τι έγινε. Σως για πλημμύρες στον Αξιό. Κίνδυνος να βουλιάξουν 20 χωριά στον κάμπο της Θεσσαλονίκης. Είμαι ο Βαδύλακος. Χαριλάω όσο βλέπω. Ποια είναι τα χωριά, κάτσε να δω. Δεν νομίζω τώρα και το δικό σου. Δίνω κλικ. Τόσο κέντα. Νομίζω ότι είναι παραπλανητικό το τέτοιο, το κίνδυνος. Ναι. Αλλά θα το βρω. Τέλος πάντων. Πες μας λίγο για τον μπάσκετ. Παίζουμε το Σάββατο. Πάμε δυνατά την Κυριακή. Βάμος, Super 3 Γιάννενα. Ο φίλος ο Γιώργος. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Λοιπόν, κίτρινο μαύρο τα Γιάννενα. Πολύ ωραίο ταξίδι στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Κακώς δεν τα έχουμε τώρα, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε να τα απολαύσουμε τον χειμώνα. Υπάρχει το Σάββατο το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν με τον Ιωνικό. 5 η ώρα. Ωραίο. Ωραίο. Μάτσα. Στο γήπεδο του Χαϊδαρίου, στο Χρήστος Αγκουράκης. Στο γιο. Έτσι λέγεται. Ντοματάκης. Χρήστος Αγκουράκης δεν είναι καλό, όπως είπε και ο Αντώνης τον Γκάτζης νωρίτερα που μιλούσαμε. Λοιπόν, στις 5 η ώρα αυτό το παιχνίδι, το πρώτο επίσημο για τον Άρη. Θα συζητούσαμε και χθες το απόγευμα μαζί με τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Δεν έχει σημασία το αν θα παίξει καλά η ομάδα. Στη φάση που βρίσκεται και ενώ είναι ανέτοιμη, όπως και όλες οι ομάδες άλλωστε, και φαίνεται από την εικόνα που παρουσιάζουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στο Super Cup, το οποίο διεξάγεται από χθες. Η ουσία είναι η νίκη. Μια νίκη που θα βοηθήσει την ομάδα ψυχολογικά. Θα διατηρήσει μια κατάσταση ηρεμίας που θα δώσει και πλέον χρόνο Σάβα Καμπερίδη για να δουλέψει λίγο με τους παίκτες του, τους ποδοσφαιριστές πήγα να πω. Και το χρειάζονται αυτό, διότι στο μπάσκετ, όπως ξέρει και ο Χρήστος που είναι πιο μπασκετικός από μένα, είναι η αλήθεια, και μου ήρθε ένα μήνυμα προχθές, έχει το νου σου πάνω να παίξω μπάσκετ. Θέλουν χρόνο οι παίκτες για να δέσουν μεταξύ τους, για να βγάλουν κάποια συστήματα. Το ρόστερ έχει διαμορφωθεί, αλλά είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή κιόλας πλησιάζει και το πρώτο τζάμπλ του πρωταθλήματος, 10 Οκτωβρίου επιμένουν οι άνθρωποι της Λίγκας ότι θα ξεκινήσει κανονικά το πρωτάθλημα. Τέτοια παιχνίδια βοηθούν και στην ομοιογένεια της ομάδας. Πάνω απ' όλα όμως είναι η νίκη, είναι η πρόκριση που θα βοηθήσει τον Άρη από διάφορες απόψεις και κυρίως όσον αφορά το πνευματικό, το ψυχολογικό του κομμάτι, το καλό κλίμα το οποίο υπάρχει και πρέπει να διατηρηθεί στην ομάδα. Αύριο θα αναχωρήσει η αποστολή για την Αθήνα, ολοκληρώνει την προετοιμασία της. Επαναλαμβάνω, υπάρχει και μια συνέντευξη του Δημήτρη του Χαριτόπουλου στο Λαμπάου Τάρι, στην οποία μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε. Όπως διαβάζετε επίσης. Ακόμα μία απόδειξη της επικοινωνίας που λέει ο Χρύσανθος, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα κάποιοι βρήκανε πάτημα και λέγανε για διαιτησία και ο Άρης με τις διαιτητές και τα λοιπά και το άλλο. Απαλλάχθηκε ο Άρης γιατί σχετικά με την πειθαρχική δίωξη που του είχε επιβληθεί για χάρη προς διαιτητές. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Πάει και αυτό. Δόθηκε λίγο ψωμί σε κάποιους για να σχολιάζουν για κάποιες μέρες. Πάει και αυτό. Και προχωράμε. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία ανακοίνωσε νερολοχήτες και πρέπει να το τονίζουμε, εννοείται, δείχνοντας το αλέγγυο πρόσωπό τους. Ενημερώνουμε, αναφέρει η ανακοίνωση νερολοχήτων, πως συλλέγουμε ήδη ανάγκες για τους συνανθρώπους μας στην Καρδίτσα που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες καταστροφής. Με τις ζημιές να είναι υπολόγιστες, με σπίτια ακόμα και ολόκληρα χωριά να έχουν καταστραφεί και εκατοντάδες ανθρώπους να αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες, αισθανόμαστε χρέος μας να σταθούμε όσο μπορούμε δίπλα στους ανθρώπους μας που πλήττονται. Σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 8. Θα συλλέγονται στο χώρο του συνδέσμου μαρασίλη με τυφώνος, νερά, τρόφιμα μακράς διάρκειας, μακαρόνια, όσπρια, κονσέρβες, πελτέδες, γάλατα, βαπορέ, λάδι δημητριακά, καθαριστικά, ρούχα, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες κλπ. Είδη προσωπικής υγιεινής. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας, κανένας μόνος μπροστά στην καταστροφή. Άρης ιδέα, οι ευρωλοχίτες. Πραγματικά είναι τεράστιες οι ζημιές που έγιναν στην Καρδίτσα. Και όσοι έχετε και στο Instagram και εμείς λόγω γνωριμίας που τον έχουμε, τον Βασίλη το Ρόβα, ο οποίος διατηρεί και ένα μαγαζί στην Καρδίτσα πρώτος φορτής του Άρη, είναι η ζημιά. Μαγαζί έχει ο Κουλουχέρης. Πολύ μεγάλη.
Γιατί λες του Ρόβα και δεν λες του Κλουχέρη? Γιατί εγώ το Ρόβα ακολουθώ. Και γιατί το Ρόβα ξέρω. Ναι, αλλά το Ρόβα στον Άρη τον έφερε ο Κλουχέρης. Αυτό δεν το ήξερα ως λεπτομέρεια. Αυτό τον πρότεινε. Και ο Βασίλης είναι από τα καλύτερα παιδιά κιόλας. Και δεν έκανε και προσφυγή. Και δεν έκανε και προσφυγή ποτέ στον Άρη, τον κυνήγησε. Ενώ ήταν και οι δύο στο Super 3 καρδίτσας, ξέρεις. Α, ναι. Και οι δύο. Μάλιστα. Ο Κούλου έγινε και τέτοιος. Και μέλος τη Λέσχη. Ο φίλος ο Γιάννης ρωτάει πότε ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του Λίμπερο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που μας καίνε. Μάλιστα. Εδώ πέρα ο διευθυντής, ένας από τους τρεις που έχουμε, μπορεί να απαντήσει. Νομίζω ότι αύριο θα το πει ο Γιώργος πότε. Αν δεν θα πει το πρόγραμμα, θα πει το πότε. Ναι. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσουμε και Δευτέρα. Όχι. Όχι. Από κάτι που άκουσα, νομίζω την άλλη Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα. Αλλά δεν είμαι βέβαιος. Δεν ξέρω. Και ο Ζαγόρας θα ανακοινώσει αυτό. Και εγώ ήλπιζα να τελειώναμε αυτή τη βδομάδα. Όχι. Όχι. Ακόμα μία θα... Είσαι... θα πορευτούμε μαζί. Εσύ δεν έχεις ζήτημα. Όχι, εντάξει. Ναι. Καλά ήταν. Ωραία ήταν. Και ωραία θα είναι ακόμα σε κρατήσει. Μα δεν θα φύγω εγώ από εδώ. Σαν δίδυμο ρεύμα. Δίδυμο θα είσαι. Μια εκπομπή με ένταση, ωραία ένταση. Και άλλες εντάσεις που είχε γενικότερα, αλλά νομίζω ότι είχε μια ωραία ένταση. Για την ώρα εδώ είμαστε, παιδιά. Δεν πάμε πουθενά. Και σήμερα είμαστε εδώ, και αύριο θα είμαστε εδώ. Και τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Ελπίζοντας ότι τη Δευτέρα θα σχολιάζουμε κιόλας δύο νίκες, γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και το μπάσκετ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, περισσότερο βέβαια για το ποδόσφαιρο καίγεστε και το καταλαβαίνω. Είναι και ο ντεμπούτο του Μάτζιου. Δεν είμαστε όλοι για γκέλες. Πάρει μια νίκη την Κυριακή. Κάνει το 3-3. Μια χαρά. Εντάξει. Να οικοδομεί τις βάσεις για να μπει στην τετράδα. Γιατί μην ξεχνάμε, παιδιά, τετράδα πρέπει να μπούμε φέτος για να βγούμε Ευρώπη. Ή προποθέσει ανάλογα θα γίνει και στο κύπελο και ως πέμπτος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Έχει 4 λεπτά ακόμα. Μην βιάζει. Να πούμε το χορηγό λίγο πριν κλείσουμε. Ναι. Είμαστε μια εκπομπή που κλείνει ρολόι. 4 λεπτά. 3 και 27 είναι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, έχουν κάνει τελευταίο μήνυμα. Φαντάζομαι ότι θα γινόταν, λέει, 1938, αν οι δίπλα είχαν την ίδια περιέργεια μετά τη φυγή του τεχνικού διευθυντών Τιτσιακόφ, Άρνεσεν, Μίχελ, Μπράνκο. Ξυπνάτε, ρε! Λέει ο φίλο 6938. Χρήσαν. Και δεν έχει και άδικο το που τα λέμε. Τι είχε ξαναπεστό. Φαντάσου, λέει, τι θα γινόταν, αν οι δίπλα είχαν την ίδια περιέργεια μετά τη φυγή των τεχνικών διευθυντών Τσιτσιακόφ, Άρνεσεν, Μίχελ, Μπράνκο. Πρέπει να την έχουν την περιέργεια και να την έχουν και η δική μας την περιέργεια. Περιέργεια, ναι. Θέλω όμως να είμαστε εκπαιδευμένοι μετά από τόσα χρόνια. Να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα ζητήματα που ρωτάμε σε εισαγωγικά κάνουν κακό στην ομάδα. Κάνουν κακό στην ομάδα να αναπαράγουμε το θέμα Κοντοβά. Τι έπαθες? Ο φίλος ο Γιώργος και τον Γκόγκε στον Άρη, λέει, ο Κουλοχέρης τον έφερε. Καλό, καλό, ωραίο, πνευματώδες. 73-76, 35 δευτερόλεπτα με μια σφαγή της ΑΕΚ. Με έναν ύπαρκτο επιθετικό φάουλ που δόθηκε. Όχι, φίλε Γιάννη, δεν επιστρέφει ο Μπαλαντέρ. Υπάρχουν ακόμα πολλοί φάνες. Τον Μπαλαντέρ το έχω κατοχυρώσει. Για πού? Για αλλού? Ναι. Ποτέ. Το δεις. Ποτέ. Τρίποντο 73-79. Θυμάμαι. Ο Παπαπέτρου. Όταν ήμουν μικρός τώρα, εντάξει, 14-15, μπορεί και 13, πόσο ήταν. Και ανοίγαμε τη V100 και βλέπαμε αγώνες μπάσκετ και από κάτω έγραφε περιγραφή Χρυσάνθου Τσαλτίδης. Εκεί θα επιστρέψω. Ναι. Τέλος. 73-79. Ποιος ακόμα θα πάει εκεί πέρα? 73-79. Ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τα Ντάταλος που ήταν μαζί μας και σήμερα. Θες να γίνεις εξπέρ στην πληροφορική και απαραίτητο στην αγορά εργασίας, παρακολούθησε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και απέκτησε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Τηλέφωνο 2310-2229-62, datalabs.edu.gr. Ευχαριστούμε και σήμερα για τη συμμετοχή. Αύριο μπορεί να ανοίξουμε και γράμμες. Τι? Πότε? Θα έχεις ραντεβού? Αυτά τα σαλιάρικα. Ανάλαβω εγώ. Αυτά τα σαλιά, έχω όντως. Αλλά αυτά τα σαλιάρικα. Είσαι εδώ δηλαδή πάλι? Εδώ θα είμαι. Θα κάνεις εκπομπή? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Α, εγώ σου λέω θα είσαι εδώ στο στούντιο, Χρήστανθε, 5 με 6.30. Ναι, ναι. Το πρόγραμμα λέει. Θα με. Με το Χρήστανθο Τσαλτίδη. Δεν λέει έτσι. All about Aris λέει. Ναι. Ποιοι είναι All about Aris? Εσύ. Εσύ και ο μαζί και ο. Μαζί και ο. Ο μαζί και ο. Μαζί και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει το μαζί μου να είναι κάποιος? Μαζί μου να είναι κάποιος σημαίνει. Τι, Χρήστανθε? Δύο άνθρωποι το έχουν κάνει αυτό. Η γυναίκα μου, ναι, που είναι μαζί μου στη ζωή, ναι, και εσύ στη δημοσιογραφία. Τιμή σου! Ωραία τα λέω μερικές φορές. Έχουμε περάσει τη φάση που έτρωγα, να ξέρεις. Είμαστε πολλά χρόνια μακριά. Τροϊκούς μας όμως. Ακολουθεί που πήσα το σκύλο με το γάτο.
μέχρι και τις 7.30. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Εκπομπάρα, εκπομπάρα. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Περίμενε, βλέπω εδώ πια αυτή. Άντε, φεύγω.